Τη Δευτέρα 6 του Μάρτη είναι η Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Το χαμόγελο του παιδιού, βάσει των στοιχείων που δίνει, λέει ότι το 2022 ένα παιδί κάθε 3 ημέρες καλούσε στις γραμμές υποστήριξης και βοήθειας του οργανισμού για στήριξη. Καλημερίζω την ψυχολόγο από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Φωτεινή Παπαδάτου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, κυρία Μπουλγεράκη. Τώρα για να σας πω την αλήθεια, από την πρώτη καλημέρα αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σύνδεσή μας και σας ακούω λίγο με διακοπές. Αν έχετε την καλοσύνη, μετακινηθείτε λίγο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε, έτσι ώστε να μπορεί και ο κόσμος να σας ακούει. Ένα παιδί κάθε 3 μέρες, θα το δούμε στην πορεία, ένα παιδί κάθε 3 μέρες καλούσε στο χαμόγελο ζητώντας υποστήριξη, στήριξη, και το ένα παιδί κάθε 3 μέρες ήταν πάντα παιδιά μέσα στο 22 τα οποία ήταν στην πλευρά που δεχόντουσαν τον εκφοβισμό και την βία ενδοσχολικά, κυρία Παπαδάτου. Μας καλούσαν παιδιά τα οποία εμπλέκονταν με κάποιο τρόπο. Μπορεί να ήταν και παιδιά που ήταν μάρτυρες ουσιαστικά τέτοιων περιστατικών, αλλά και παιδιά τα οποία δέχονταν κάποια μορφή εκφοβισμού. Και εκτός από τις κλήσεις, οφείλω να σας πω ότι επειδή καθημερινά οι ψυχολόγοι του οργανισμού πανελλαδικά επισκέπτονται σχολεία για να υλοποιήσουν δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης με τους μαθητές και τις μαθήτριες και με εκπαιδευτικούς και με γονείς. Αλλά στην επαφή που έχουμε και με τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σχεδόν σε κάθε σχολείο μας γίνεται μία αναφορά, δηλαδή μας πλησιάζουν παιδιά ή εκπαιδευτικοί και μας λένε υπήρχε αυτό το πρόβλημα, υπάρχει τώρα, έχουν δημιουργηθεί κάποια τέτοια θέματα. Οπότε πέρα από τις κλήσεις το βλέπουμε και στην καθημερινή επαφή με τα σχολεία, ότι παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δυστυχώς με αυξητικές τάσεις, έτσι, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε. Φαίνονται ότι εντείνεται η σοβαρότητά τους, δηλαδή έτσι η ένταση των περιστατικών είναι πιο έντονη. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια αναστάτωση και στο οικογενειακό περιβάλλον, η οποία φυσικά μεταφέρεται και στα παιδιά. Και να σας πω την αλήθεια, χθες ήμουνα σε ένα σχολείο και μια μαθήτρια συζητούσα με το φαινόμενο αυτό του σχολικού εκφοβισμού. Και μια μαθήτρια μου ανέφερε ότι βρισκόταν σε μια εκδήλωση κοινωνική εκτός σχολείου. Εκεί έβλεπε ένα παιδάκι να χτυπάει ένα άλλο παιδί. Και το ρώτησε, μα γιατί το κάνεις αυτό στο άλλο παιδάκι? Και το είπε, γιατί και εμένα η μαμά μου με χτυπάει στο σπίτι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ότι τα παιδιά εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί πιθανά να είναι αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών και από το οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί να είναι παιδιά που μιμούνται πράξεις που βλέπουν έτσι των ενηλίκων. Και χρειάζονται την υποστήριξή μας και τα παιδιά τα οποία εκδηλώνουν εκφοβιστικές συμπεριφορές, φυσικά και τα παιδιά τα οποία δέχονται αυτές τις μορφές. Και τα υπόλοιπα παιδιά που μπορεί να βρίσκονται μπροστά σε τέτοια περιστατικά παίζουν ένα κομβικό ρόλο στο να μπορέσουν να παρέμβουν έγκαιρα μόλις εκδηλωθούν τέτοιες συμπεριφορές, προκειμένου να προστατέψουμε τα παιδιά που δέχονται κάποια μορφή βία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή ότι οι παιδιά μάρτυρες σε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί τα άλλα είναι θυμωμένα, τα άλλα μισά είναι φοβισμένα, νομίζω ότι τα παιδιά εκείνα πραγματικά παίζουν κομβικό ρόλο, που επικοινωνούν μαζί σας και ζητούν τη βοήθεια για τους συμμαθητές τους. Άμεσα γίνεται παρέμβαση και στη σχολική κοινότητα, υπάρχει η εκπαίδευση του προσωπικού. Με κυρία Παπαδάτου, μπορεί εύκολα να διαχειριστεί ένα τέτοιο περιστατικό, ενημερώνεται άμεσα στο σχολείο, πώς κινείται αυτή η διαδικασία? Μπορεί το χαμόγελο του παιδιού να υποστηρίξει ολιστικά ένα σχολείο, οπότε με όποιο τρόπο μας έρθει αυτή η πληροφορία ή ζητηθεί η βοήθειά μας, θα είμαστε σε άμεση συνεργασία με το σχολείο. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, μπορούμε να υλοποιήσουμε δράσεις με τα παιδιά. Μπορούμε επίσης να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς. Οπότε η προσπάθειά μας πάντα είναι ολιστικά να υποστηριχθεί, να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινότητα, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Γιατί ξέρετε, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Εμπλέκονται πολλές πλευρές στο αν θα εκδηλωθεί ή όχι. Άλλα σχολεία είναι πιο ενεργοποιημένα, άλλα σχολεία έχει τόσο πολύ. Κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι δεν γνωρίζουν.
δυστυχώς εύκολα, ξέρετε, χρησιμοποιείται πια σαν αστείο ότι «Α, κυρία μου κάνει bullying» ή «Όλα τα παιδιά κάνουν bullying εδώ» ή «Μας κάνουν σε εμάς bullying στους μεγαλύτερους». Χρησιμοποιείται έτσι λίγο με έναν αστεϊσμό αυτός ο όρος, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν πολύ 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 σοβαρά περιστατικά όπου μπορεί ένα παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα να υφίσταται κάποια μορφή βίας και σιωπηλά να υπομένει μέχρι να κλιμακωθούν τα περιστατικά, μέχρι να υπάρχουν πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Κυρία Παπαδάτου, ξέρετε, είπατε στην αρχή ότι εντείνεται η σοβαρότητα των περιστατικών από την μία, από την άλλη ρωτώ, πόσο εύκολα γίνεται αυτή η παρέμβαση, ή όχι εύκολα, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτή η παρέμβαση με τους μηχανισμούς που υπάρχουν σήμερα για την προστασία κάποιου παιδιού, και βέβαια από την άλλη πόσο εύκολη μπορεί να είναι η πρόσβαση και η δική σας και του κάθε ειδικού μέσα σε ένα σχολείο και την οικογένεια, διότι και πριν από λίγο είπατε ότι, ξέρετε, το παιδί χτυπούσε το άλλο παιδί γιατί είπε ότι, ξέρετε, έτσι με χτυπάει η μαμά μου και χτυπάω και εγώ το παιδί παπαγαλάκι, το παιδί που παίρνει ερεθίσματα με το κακώς νοούμενο διαδίκτυο. Όλα αυτά πόσο εύκολα μπορεί να γίνουν? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος της παρέμβασης, της αντιμετώπισης, της διαχείρισης. Ωστόσο υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι. Το σχολείο είναι αρκετά πιεσμένο. Ειλικρινά σας μεταφέρω έτσι και από τη δική μου επαφή με το σχολείο, ότι μου μεταφέρουν εκπαιδευτικοί διευθυντές ότι είναι εμπλεγμένοι έτσι σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, ότι χρειάζεται πολύ κόπο για να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό παλεύουν πολύ για να γίνουν αυτές οι δράσεις, για να προσφέρουν στα παιδιά κάτι παραπάνω έτσι, από το μαθησιακό, από τη μαθησιακή διαδικασία. Ενδιαφέρονται πολύ για αυτό το κομμάτι. Ίσως θα ήταν βέβαια και πολύ πιο ωφέλιμο να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα διαχείρισης, να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική που θα γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία ότι πρέπει να ακολουθήσουν. Νομίζω ότι μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνει και το χαμόγελο του παιδιού προσφέρει τέτοια εργαλεία στο πώς μπορεί να κινηθεί ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο, αλλά και οι γονείς να στηρίξουν. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όταν υπάρχει βία μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον είναι πολύ πιο δύσκολο να παρέμβουμε, να υποστηρίξουμε, να βρεθούν ίσως αυτοί οι άνθρωποι και κοντά στο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι συνήθως κρατούν έτσι μια πιο απόμακρη στάση. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι γίνονται έτσι αυτοβούλες πολλές προσπάθειες από εκπαιδευτικούς να διατηρήσουν μια καλή σχέση με τους γονείς, προσπαθούν να ενδυναμώσουν και τη σχέση με τα παιδιά και πολλές φορές υπάρχουν αποτελέσματα. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα και μπορεί να χρειαστεί να παρέμβουν και οι αρχές. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας πάρα πολλές φορές με εκπαιδευτικούς και κατηδίαν, έπαιρνα και την προηγούμενη χρονιά, όπως επίσης και το 2021, γιατί περάσαμε μέσα από δύσκολες καταστάσεις και στα σπίτια. Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, ήταν η απομόνωση, ήταν η πανδημία, όλα αυτά τα οποία ζήσαμε, που επιδείνωσα, δεν είναι άλοθη, για τη βία δεν το συζητάμε. Αλλά ούτως ή άλλως όλα αυτά καταγράφονται και άκουγα πάρα πολλές φορές τους φίλους εκπαιδευτικούς να λένε κάθε μέρα που πάμε στο σχολείο δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, γιατί έρχονται μέσα στα σχολεία παιδιά τόσο πολύ επιβαρημένα που εκ των πραγμάτων από μόνο τους μεταφέρουν ένα πολύ βαρύ φορτίο και αντιδρούν, λειτουργούν τόσο αρνητικά που δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Να προσθέσω και σε αυτό ότι τα παιδιά έχασαν και 2 χρονιές σχολικής ζωής. Οπότε αυτή η καθημερινότητα και η τριβή με το σχολείο, με τους κανόνες, το να δημιουργήσουν σχέση με το σχολείο, με τους εκπαιδευτικούς τους. Πολλά παιδιά δηλαδή που μπορεί τώρα για παράδειγμα να είναι στην πρώτη ηλικίου ή στην τρίτη γυμνασίου, έχουν χάσει κάποιες χρονιές από τη σχολική τους φοίτηση, όπως θα ήταν και όπως θα διαμόρφωνε κοινωνικές δεξιότητες, που θα βοηθούσε ίσως την προσαρμογή τους. Οπότε είναι σαν να βλέπουν εκπαιδευτικοί και παιδιά μικρότερης ηλικίας κατά κάποιο τρόπο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια στην καθημερινότητα και στην ευρύθμη λειτουργία του σχολείου. Μάλιστα. Η εκδήλωση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει για τον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα?
Θα γίνει τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου, που είναι και η μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, 10 η ώρα. Θα μεταδοθεί και μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα του οργανισμού, οπότε από το YouTube, από το Facebook θα υπάρχουν τα link που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τη συνάντηση αυτή. Θα είναι διαζώσει την Αγία Παρασκευή, στο Χαμόγελο του Παιδιού. Θα παρουσιαστούν πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα και από μια πανελλήνια έρευνα σε μαθητές και μαθήτριες. Θα παρουσιαστεί φυσικά η εκστρατεία που κάνει κάθε χρονιά το Χαμόγελο του Παιδιού με την ονομασία Μίλα Τώρα, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τα σχολεία, να τα κινητοποιήσει ώστε τα παιδιά να μιλούν για τέτοια περιστατικά, να ζητούν βοήθεια άμεσα τη στιγμή που εκδηλώνεται ένα περιστατικό. Θα υπάρχουν φυσικά οι μαθητές και μαθήτριες, εθελοντές και εθελόντριες του Χαμόγελου του Παιδιού, οι You Smilers, που θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις, γιατί οφείλουμε να ακούσουμε τα παιδιά που τα ίδια βιώνουν αυτά τα προβλήματα. Η φωνή τους έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχουν πολύ σοβαρά πράγματα να μας αναφέρουν. Τώρα θυμάμαι, συγγνώμη, παίρνω λίγο το χρόνο, αλλά θυμάμαι σε μία πέμπτη δημοτικού. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι μας και με τα παιδιά μας και με το σχολείο, που αλήθεια ο χρόνος μπροστά σε όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι τίποτα. Πάρτε το χρόνο λοιπόν. Ναι, όσο συζητάμε πλέον μου έρχονται έτσι οι φωνές των παιδιών. Σε μία πέμπτη δημοτικού κάναμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και βρέθηκαν τουλάχιστον 4-5 παιδιά που μου είπαν «Μα δηλαδή εδώ για το διαδίκτυο, αλλά ξέρετε κάτι και οι γονείς μας όλη μέρα σε ένα κινητό είναι». Και ένα παιδάκι, θυμάμαι, μου είπε, εγώ πραγματικά μου λέει, έχω φωνάξει στον μπαμπά μου που είναι όλη μέρα στο κινητό. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα πηγάζουν από τη συμπεριφορά και τη δική μας. Μα κυρία Παπαδάτου, μαζί δεν το ξανακουβεντιάζαμε αυτό με την ιδιότητά σας ως ψυχολόγου στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή γινόταν ολόκληρη κινητοποίηση να ξεκολλήσουν, να ξεπαρκάρουν τα παιδιά από το διαδίκτυο εξαιτίας των δυσκολιών των οικονομικών συγκυριών και λοιπά, δυσκολιών των οικογενειών, και μετά τα ρίξαμε στο στόμα του λύκου τσαφ, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι το τι γινότανε και το τι πεζότανε, διότι αν δεν ήτανε μέσα στον υπολογιστή δεν μπορούσαν να κάνουν μάθημα. Το θυμάστε, και όλο αυτό είναι εξέλεγκτο. Ναι, ήταν μια στιγμή ανάγκης τότε. Το θέμα είναι ότι και πριν και μετά συνεχίζει να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο, σε ένα κόσμο ενηλίκων, γιατί το διαδίκτυο δεν έχει χώρους για παιδιά, δεν είναι ένας προστατευμένος χώρος. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Αυτή τη στιγμή μου μεταφέρουν έτσι για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, είναι συνδεδεμένα σε social media. Δεν θα αφήναμε ένα παιδί ανεξέλεγκτο στον έξω κόσμο. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε έτσι και στο διαδικτυακό κόσμο. Οπότε αυτό έτσι που ήθελα να μεταφέρω είναι ότι τα παιδιά έχουν πολύ σημαντικά πράγματα να μας μεταφέρουν. Έχουν τα ίδια προτάσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Οπότε θα ακούσουμε αυτούς τους μαθητές και τις μαθήτριες και τη Δευτέρα. Και θεωρώ ότι είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αξίζει να ακουστεί και να την παρακολουθήσουν οι ακροατές σας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα για άλλη μια φορά. Είστε πολλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από τον 984.